Εάν σου κάνανε μία πρόταση, και το λέω αυτό, δεν το λέω τυχαία. Όχι, θα με πάρεις εσύ στην Αμερική, το είπαμε, θα με πάρεις εσύ. Θα σε πάρω για άλλο άθλημα, αλλά αν σου κάνανε μία πρόταση για MMA. Στο SmackDown, τέλος. Θα έρθω και με αυτό θα κλείσουμε. Αλλά όσον αφορά τα MMA, κάτι τελευταίο. Γιατί το ρεπορτάζ με ένα λέει ότι και εσύ αλλά και άλλες κοπέλες τις έχουν προσεγγίσει. Γιατί όταν είναι κάτι καινούργιο, προσεγγίζουν τους πάντες. Και στην Ελλάδα ακόμα δεν έχουμε δει MMA γυναίκες. Αυτά σε βαράζουν να καταλαβαίνω ότι τουλάχιστον τώρα δεν είναι κάτι που σκέφτεσαι. Δηλαδή να φτιάξει να σου πει, έλα να παίξει πίσω στο EFL, δεν έρχεσαι για παράδειγμα. Ξέρεις τι γίνεται, στο EFL. Να σου πω κάτι, θαυμάζω υπερβολικά την Τζίνα Καράνο. Κι εγώ. Να μην σου πω τίποτα. Τη λατρεύω και είναι πανέμορφη και φοβερή και σε όλο αυτό που κάνει. Βέβαια έχει ξεκινήσει από Μουϊτά και τα λοιπά, από το Fight Girls, από τα. Όλοι από αλλού ξεκινάνε. Τα Γιάννη και τα λοιπά. Αλλά αυτή τη στιγμή λατρεύω το K1, το λατρεύω και μου αρέσει και η πυγμαχία. Όπως και. Δεν ξέρω αν αυτό το γνωρίζεις, ότι θα ασχοληθώ με την επαγγελματική πυγμαχία που μέχρι στιγμή στην Ελλάδα δεν είναι κάποια κοπέλα που το έχει κάνει αυτό. Προσέγγισαν οι Γερμανοί το Στέλιο τον Πολίτη μέσω της ΒΕΚΑ και τα λοιπά, κάποια άλλη ομοσπονδία στη Γερμανία. Για επαγγελματικά μάτς. Για επαγγελματικά μάτς, ναι. Που αυτό είναι υπερβολικά πιο σημαντικό πιστεύω από το να παίξω έναν αγώνα MMA. Κοίτα να δεις, μου το έχουν πει και ο Δημήτρης, ξέρω το συζητήσαμε αυτό, θα το ήθελε. Νομίζω ότι ακόμα δεν είμαι έτοιμη για κάτι τέτοιο. Ενώ έχω κάνει προπονήσεις Βραζίλια και μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν το απορρίπτεις δηλαδή, σαν σκέψη ακόμα, αλλά δεν είναι τις παρούσεις. Όχι ακόμα, αλλά νομίζω ότι ακόμα δεν είναι τις παρούσεις. Τις παρούσεις. Ναι. Μια και μιλάμε για τις παρούσεις. Τι έχεις στο καλεντάρι σου πολύ χοντρικά τώρα, δηλαδή από τα σημαντικά πράγματα, γιατί έχεις γεμάτο εξάμηνο τουλάχιστον. Ναι. Μια ματιά βρίσκεται από το πρόγραμμά σου. Έχεις διαβατήριο μόνιμα στην τσέπη και ταξιδεύεις. Παίζεις σε κάποιες ζώνες. Αχ, ναι, ωραίες ζώνες. Ωραίες ζώνες, εσύ. Σαν και τις ζώνες στην WWE. Λοιπόν, έχεις αγώνες σε όλα τα στυλ, δηλαδή και πυγμαχία για kickboxing. Ναι, πυγμαχία και K1. Τώρα, εγώ να σου πω σε γενικές γραμμές, αλλά ξέρεις ότι οι αγώνες όλα αλλάζουν. Στη Γερμανία μας είπες πριν και μου φάνηκε ότι είναι σημαντικός αγώνας που δίνεις στη Γερμανία. Αχ, στη Γερμανία, στη Karlsruhe το Δεκέμβριο. Τέλη Αυγούστου. Τέλη Αυγούστου θα γίνει το παγκόσμιο της ΒΕΚΑ, εκεί το εραστεχνικό. Και το η βραδιά που κάνει ο Κλάους Σόνεμαχερ, ζήτησα τον πολίτη να παίξω εκεί για K1 παγκόσμιο τίτλο, όπως είχα παίξει πέρσι για πανευρωπαϊκό. Αφού κατάφερα πήρα το πανευρωπαϊκό τίτλο, να προχωρήσουμε ένα σκάλι παραπάνω για παγκόσμιο τίτλο. Για δύσκολο μάτς. Για επίπεδο K1. Ναι, ναι. Γιατί πέρσι μπορεί να είχα παίξει 10 γύρους για παγκόσμιο τίτλο full contact. Είχα πάει πάρα πολύ καλά. Εντάξει, δεν ήρθε νοκάουτ. Ήταν αθλήτρια αίτητη στη χώρα της, μέσα στη Γερμανία. Εντάξει. Παίζει ρόλο στο άμα δεν παίζει νοκάουτ, βέβαια. Ναι, παίζει τα ξέρουμε αυτά. Παίζει και εκεί το ρόλο του. Όπως και στην Ελλάδα, έτσι. Μην κατηγορούμε το εξωτερικό. Ναι. Και στην Ελλάδα γίνεται αυτό, έτσι. Που βλέπεις, τα λέω όλα στα ίσια. Μα δεν χρειάζεται για να μας τα πεις ο κόσμος πια νομίζω ότι έχει την αντίληψη να καταλάβει τέτοια πράγματα. Δεν είναι πια ανόητος. Αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορούν πάντα να κάνει οι καλοί Έλληνες τους κάποιους ξένους αθλητές. Ακριβώς. Δηλαδή αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικός αγώνας. Επίσης θα σου πω. Παίζω τώρα 10 Ιουνίου στην Κύπρο. Γιατί τώρα για το Μάιο που ήταν Muay Thai. Κάπως τα ακυρώσανε, κάπως μας βόλεψε και εμάς, γιατί τώρα μου ητάει δεν ακριβώς το στυλ. Προτιμώ να παίξω πιο σημαντικό. Είχα ένα τραυματισμό με το χέρι, το οποίο. Ναι, είχα και ένα τραυματισμό με το χέρι, αλλά έτσι κι αλλιώς το ακύρωσαν και οι ίδιοι, αλλά καλύτερα μένα. Σε βόλεψε. Εντάξει, έχουμε πει ότι θα να προτιμήσουμε να παίξουμε λιγότερους αγώνες και πιο ουσιαστικούς παρά ό,τι μας λένε κτλ. Και η Αγγλία, όποτε θέλω, οποιαδήποτε στιγμή είναι ανοιχτή η πρόταση. Εκεί η πυγμαχία είναι. Εκεί το Muay Thai και η πυγμαχία του είναι κάθε εβδομάδα έχουν αγώνες. Είναι απίστευτο το πράγμα. Είναι πολύ τυχερή εκεί. Οι κοπέλες είναι πολύ σκληρές. Υπάρχουν πάρα πολλές κοπέλες. Και εκεί όποτε θέλω, όποτε θέλω να ανοιχτεί η πρόταση. Μ' αρέσει να δηλώνεις η τρομερή αίτητη παγκόσμια πρωταθλήτρια όπως έχουμε συνηθίσει να ακούμε για Έλληνες. Όχι, έχεις και σίτες σου. Εννοείται. Άμα δεν έχεις σίτες, πώς θα δυναμώσεις και θα. Πώς τις διαχειρίζεσαι, έτσι, σίτες. Τις σίτες. Είναι πολύ σημαντικές σίτες γιατί. Έχοντας την ήττα, κάθεσαι και σκέφτεσαι τι έφταξε, να δούμε τι έφταξε. Και έτσι βοηθάς τον εαυτό σου, βλέπεις τα λάθη σου. Κλείνεσαι παραπάνω από μία μέρα στο δωμάτιο σου να στεναχωριέσαι. Όχι καλέ, γιατί να στεναχωρηθώ. Και στην τελική, ειδικά όταν πας στο εξωτερικό, ναι. Το πιθανότερο είναι να χάσεις. Δηλαδή, αν δεν παίξεις υπερβολικά καλά, ξέρεις ότι θα χάσεις. Και τώρα έχω να παίξω στην Ισπανία. Πέρσι είχα παίξει με την Ισπανίδα εδώ στην Ελλάδα. Είναι πρωταθλήτρια, έχει πάρει 5-6 ζώνες αυτή τη στιγμή. Έχει παίξει Ταϊλάνδη, Βέλγιο, Ολλανδία, από εδώ από εκεί. Έχει πάρει τα πάντα, εντάξει, και στη χώρα της πάρα πολλές φορές. Ήρθε εδώ, κατάφερα, κέρδισα, τώρα θα πάω εγώ στη χώρα της. Τώρα ξέρω ότι αν δεν παίξω πάρα πολύ καλά, καταλαβαίνεις πως το λέω, γιατί είναι για πανευρωπαϊκό τίτλο πάλι και ρεβάνς, δεν νομίζω ότι θα κερδίσω. Εντάξει, τι να κάνουμε, εγώ θα προσπαθήσω, με νοιάζει να κάνω τέλειο παιχνίδι, να παρουσιάσω αυτό που έχω κάνει στην προπόνηση, να καταφέρω να το βγάλω έξω και από εκεί πέρα να δούμε, αν χάσω, έτσι, που εγώ θα κάνω τα δυνατά φυσικά να κερδίσω, αν χάσω τι έφτιαξα, αλλά και να κερδίσω, πάλι θα δούμε, τα έκανα καλά.
Ναι. Έπαιξα σωστά, δεν έπαιξα σωστά. Τι μου βγήκε, τι δεν μου βγήκε. Εγώ κατάλαβα ότι πρέπει να πέσει. Γιατί αλλιώς δεν κερδίζουμε. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, θα πέσει όμως, μην ανησυχείς, Πέτρο. Θα πέσει. Κάνω τόσο σκληρή παρμόνιση και τα λοιπά που πρέπει να πέσει. Εμείς χαιρόμαστε γενικότερα που έχεις μια παρουσία τέτοια και μας εκπροσωπεί στο εξωτερικό. Δεν θα κάνω τη σύγκριση με το Ζαμπίρι, γιατί στην Ελλάδα για κάποιο λόγο όλοι μαθαίνουμε να συγκρίνουμε με τον Μιχάλη, το οποίο είναι τόσο ψηλά που νομίζω είναι κακό. Είναι πάρα πολύ ψηλά και είναι πολύ λάθος. Και, και ο Μιχάλης έχει τόσα χρόνια πορεία που. Ναι, είναι πολύ άδικο να συγκρίνεται οτιδήποτε μέχρι τώρα. Εγώ κάνω τέσσερα χρόνια παίζω αγώνες. Τώρα κάνω προπόνηση. Ξεκίνησα από το ακούς αυτό, ο θηλυκός Ζαμπίρι και τα λοιπά. Τα ακούς. Εντάξει, το έχω ακούσει, αλλά εντάξει, δεν μου αρέσει να με συγκρίνουν έτσι. Εντάξει, μακάρι να. Όχι στην Big Mac στο kickboxing, κυρίως στο Muay Thai, έχουμε υψηλού επίπεδου κοπέλες, οι οποίες και στο εξωτερικό πάλι είναι αναγνωρίσιμες κτλ. Εμείς έχουμε την άποψη ότι γενικότερα το γυναικείο kickboxing ή η γυναικεία σκηνή ring sport στην Ελλάδα είναι λίγο ανώτερη, αν βγάλετε από το τοπίο το Ζαμπίδι, είναι ανώτερη από την ανδρική σκηνή. Δεν είναι άδικο, δεν το νιώθεις άδικο ότι δεν έχετε την προβολή που έχουν οι άντρες. Οι άντρες με πολύ λιγότερα κατορθώματα έχουν πολύ μεγαλύτερη προβολή. Ξέρετε, γιατί είναι πιο ανδροκρατούμενο άθλημα και στην τελική, αν 100 άνδρες, που λέω λόγος να το πάρουμε ποσοστία, αν 100 άνδρες παίζουν αγώνες, ναι. Στους 100 δύο γυναίκες παίζουν. Άρα εντάξει, σίγουρα οι άνδρες έχουν περισσότερη προβολή. Ναι, αλλά αυτοί οι άνδρες παίζουν πολύ εγχώρια που λέμε, ενώ εσείς οι 2-3 γυναίκες παίζετε πολύ στο εξωτερικό. Δεν τυχαίο, δεν μπορεί να σας πήραν στο εξωτερικό τυχαία. Κοίτα, θα σας πω και κάτι άλλο. Υπήρχαν πολλοί αθλητές και παλιότερα, και άνδρες και γυναίκες, υπήρχαν πάρα πολλές γυναίκες που. Πιθανότατα, είμαι σίγουρη αυτή τη στιγμή ότι ήταν πολύ καλύτερες από μένα γιατί είχαν και μεγαλύτερη πορεία και παίζαν περισσότερα χρόνια. Τότε δεν υπήρχε το Facebook, δεν υπήρχε τόσο ίντερνετ, δεν υπήρχε τόσο YouTube κτλ. Που αυτές οι κοπέλες ποτέ δεν αναδείχτηκαν όπως έχω αναδειχθεί εγώ ή και άντρες, έτσι. Όπως και Καλλιόπη Γεϊτσίδου, ας πούμε, έτσι. Και Καλλιόπη Γεϊτσίδου και Μαστροδούκα, μπορώ να σου αναφέρω. Εντάξει, αυτή η αθλήτρια ήταν. Για μένα. Γιατί είχαν σε μια περίοδο που τα μίντια δεν ήταν τόσο κοντά τους, δηλαδή δεν είχαν την προβολή που θέλανε. Ναι, έτσι ακριβώς. Αλλά καλύτερο που είναι τώρα, και ας είναι διαφορετικό στυλ από σένα, έτσι. Γιατί εντάξει, το μόνο που δεν είσαι σίγουρο είναι Muay Thai Fighter. Για να σε βαφτίσουμε έτσι. Σίγουρα, αυτό είναι βέβαιο. Και αυτό είναι πολύ καλό. Δηλαδή δεν χρειάζεται ένας αθλητής να έχει τα πάντα και όλα τα στυλ. Δεν είναι ωραίο καλό να εξειδικεύεσαι σε ένα άθλημα όπως ο Μιχάλης Ζαμπίδης. Εντάξει, θα μπορούσε να παίξει και πυγμαχία, θα μπορούσε να παίξει και Muay Thai και όλα. Έχει εξειδικευτεί στο K1. Και είναι γνωστός για το K1 Fight. Να μας πεις, Μαρία, πες μας μία-δύο αθλήτες που να κάτσουμε να τις παρακολουθούμε. Επειδή και εσύ κάθεσαι να τις παρακολουθείς, γιατί θα έχεις το ενδιαφέρον σου. Μιλάμε για Ελληνίδες πάντα, έτσι. Βέβαια. Καταρχήν θέλω να πω και για την πυγμαχία που είναι η Τζένι Τασίδου, που πιστεύω ότι είναι πάρα, πάρα πολύ καλή αθλήτρια και μας έχει αντιπροσωπήσει άξια. Λαμβάνεις ότι μιλάς για αθλήτριες που ο κόσμος μπορεί και να γνωρίζει τα ονόματά τους ενώ έχουν κάνει σπουδαία πράγματα στον χώρο. Ναι, η Τζένι στην πυγμαχία έχει κάνει σπουδαία πράγματα. Δηλαδή δεν το συζητάω καθόλου. Και φυσικά θα κάνει και έχουμε να πάει η Ολυμπιάδα. Τζένι, εντάξει, είναι η ελπίδα της Ελλάδας στην πυγμαχία για να πάρουμε ένα. Στην ελληνική. Στη γυναικεία, συγγνώμη. Λοιπόν, υπάρχει και το. Θα σου πω για όλα τα μαθηματικά πράγματα που θες. Να σου πω και για το Muay Thai, που είναι η Πελουμπή, η Φανή, πάρα πολύ καλή και η Κωνσταντίνα αρκετά καλή. Η Φανή θεωρώ ότι έχει παίξει και περισσότερους αγώνες και ίσως είναι λίγο καλύτερη. Η Μαριάννα η Καλέγγι είναι πάρα πολύ καλή αθλήτρια, πολύ αξιόλογη, είναι νέα, αλλά έχει πολύ μέλλον μπροστά της. Και είναι πολύ καλό αυτό. Κάτσε να σκεφτώ κανένα άλλο άθλημα. Στο kick, τι κάνουμε, από τη στιγμή που και η αρετή με τους τραυματισμούς έχει μείνει αρκετά πίσω η Μαστροδόκα που ήταν εξαιρετική αθλήτρια. Θέλουμε δουλειά εδώ πέρα, ή τώρα βαζόμαστε στην εικόνα πέραν σε έξω για να έρθουν οι νέες στα γυμναστήρια. Ναι, πιστεύω ότι η αρετή έχει σταματήσει πλέον. Είναι σαν προπονήτρια, είναι πάρα πολύ καλή προπονήτρια και μια φίλη μου προπονήτρια ήταν εκεί και πολύ γνωστή μου. Σαν προπονήτρια είναι φοβερή, ήταν και σαν αθλήτρια φοβερή. Εντάξει, μάλλον περιμένουμε τα. Τη φουρνιά, έτσι. Ναι, τη νέα φουρνιά. Εντάξει, εγώ είμαι αρκετά μεγάλη, βέβαια εντάξει, πιστεύω έχω αρκετό μέλλον, έχουμε αρκετούς αγώνες, αρκετές ζώνες. Αχ, μακάρι ζώνη. Λοιπόν, έτσι θα συζητήσουμε τη ζώνη, γιατί βλέπω ότι γλυκοκοιτά στη ζώνη. Και θέλω να μου πει, γιατί πάντα ξέρει, σοκάρομαι όταν είναι αθλητέ επαγγελματίε σαν και εσά, έχουν αίσθηση από το professional wrestling, που είναι το σικέ, α πούμε, κάτι που λέγαμε και παλιά. Λοιπόν, καμία σχέση όλα αυτά, βεβαίω, απλώ για να χαλαρώσουμε τη συζήτηση και να κλείσουμε τη συνέντευξη. Έτσι, τα παρακολουθούσε αυτά. Αχ, από μικρή. Hulk Hogan ήταν ο αγαπημένο μου. Δεν το συζητάω καθόλου. Εν τω μεταξύ, παρακολουθώ συνέχεια Lord of Rings από τότε που είσαι, γιατί είσαι ο μόνο που βάζει τόσα πολλά πράγματα για το MMA, για wrestling. Αχ, για το wrestling, για πέρυσι, ναι, σε καταλάβω. Ναι. Θα σου πω ότι είμαι φανατική θαυμάστρια Undertaker, α πούμε, Μπατίστα, Ρέι Μυστήριο κτλ. Αχ, καλά, εννοείται, το παρακολουθώ. Να κλείσω συμβόλαιο.
θα έπαιζε αγώνα, τον τελευταίο σου αγώνα να πάμε να παίξουμε wrestling. Έτσι για τον ώρα, βέβαια. Να μιλήσουμε με τον πολίτη, λοιπόν, να τα κάνουμε. Άκου τι θέλω να μου κάνει, θέλω να μου κλείσει. Με ένα πλαστικό, θα μου βάλει έτσι λίγο βυζί γιατί μου έχει φύγει. Βάλει, αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, λίγο, θα με αδυνατήσει λίγο έτσι μια. Λίγο ανάρρωση να γίνω έτσι γύρω στα 55 κιλά, ξέρεις να μην είμαι 60. Ναι. Λίγο κόλλο έτσι, λίγο να μου φέρει ο κόλλο. Τα υπόλοιπα τα έχω, τι γόβε και όλα αυτά, αυτά είναι τα καλύτερα μου. Μακάρι στο ρίγκ να παίζαμε με γόβε έτσι. Ένα καλύτερο. Ένα φλιπ. Θα βάλω τίποτα ζαριέρε και τέτοια. Ένα φλιπ, μη σηκωθεί. Είναι με τώρα τη ζώνη Intercontinental γιατί είσαι και από άλλη Ήπειρο. Έτσι. Ναι. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Και με αυτή κλείνουμε. Λοιπόν, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ. Σα έχουν καλή επιτυχία. Και στη σελίδα σου και στους αγώνες και όλα ό,τι παρακολουθείς. Και εσύ, πάρα πολλά να είσαι υγιής και να φέρνεις παιδιά στα γυμναστήρια για τα αγώνια για κορίτσια, γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο. Να σου πω, σε περιμένω σε κανένα αγώνα μου. Όχι, εγώ θα παίξω με Τατιάνα Στεφανίδου ένα. Πώς το λένε, celebrity match. Το προτιμώ. Συγγνώμη που σε ρωτήσαμε πώς σε βλέπουν τα αγόρια, αλλά άμα θέλω να σε στατήσουμε, θα το κάνουμε τώρα. Θα βάσει τη ζώνη στο κεφάλι. Έτσι, κλείνω την κάμερα τώρα για να με χτυπήσεις. Σε ευχαριστούμε πολύ.